και δίδεται η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Πιέζει αμέσως η Εμμανουέλα το νούμερο 9 και βγαίνει στο κεφάλι και μάλιστα και με υπεροχή. Εμμανουέλα οδηγεί την υποδρομή, έρχεται απ' έξω Adjis Girl αλλά και Lovable Ellen. Adjis Girl και Lovable Ellen θέλουν να πιέσουν την Εμμανουέλα. 9-1-6, τρεις πρώτες με το νούμερο 7 The Chaz να είναι στην τέταρτη θέση και το νούμερο 8 Elena Carr να είναι στην πέμπτη. Ακολουθεί λίγο πιο πίσω από την εξωτερική το νούμερο 5 La Manga, εσωτερικά το νούμερο 4 Sun Baked, πιο πίσω το νούμερο 3 Telestory, προτελευταία είναι η Persephone και η τελευταία η Real Laser, με την Εμμανουέλα να οδηγεί και να μπαίνει για το τελευταίο κομμάτι της κούρσας κατά πόδας από το νούμερο 1 την Adjis Girl, από μέσα Lovable Ellen. Εμμανουέλα και Adjis Girl. Lovable Ellen στην τρίτη θέση, ανεβαίνει Telestory. Εμμανουέλα και Adjis Girl. Εμμανουέλα και Adjis Girl, η Lovable Ellen και η Telestory. Εμμανουέλα που παίρνει ένα πλεονέκτημα και δεν χάνει. Εμμανουέλα θα πάρει την νίκη, ενώ για την δεύτερη θέση από μέσα η Lovable Ellen, απ' έξω η Adjis Girl στην τέταρτη θέση. Telestory. Εμμανουέλα, κεφάλι και τέρμα. Έμεινε η Adjis Girl, ε. Δεν ξέρω. Θα το δούμε τώρα. Τα μηχανήματα γι' αυτό είναι. Δύσκολη. Adjis Girl μας λέει ο Γιάννης Οντατσόπουλος. Λοιπόν, Εμμανουέλα, Adjis Girl και Lovable Ellen σε φωτογραφία και στην τέταρτη θέση, όπως είδατε, η Telestory. Μια άφιξη, αυτό που θα λέγαμε, γραμματώσιμο τα φαβορή. 9, 1 και 6 και μετά το 3. Τα 4 φαβορή μπροστά. Είναι και ο κύριος Νικολόπουλος και ο κύριος Βασιλιάδης μαζί μας. Λοιπόν, η Εμμανουέλα ξεκόλλησε από τη δεύτερη θέση επιτέλους. Σας άκουγα που λέγατε ότι το έσπασε το ρόδι και πήρε και την νίκη που ήθελε επιτέλους, ε. Δόξα τω Θεώ. Δικαιώθηκε. Είναι σε μια περίοδο συνεχόμενης φόρμας. Έπρεπε να δικαιωθεί. Είχαμε και καλή ανάβαση. Όλα ήρθαν όπως τα θέλαμε. Ευελπιστώ πολύ σύντομα να τη βλέπουμε και συνεχόμενα σε αυτό το κύκλο των νικητών. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Χαρισίου Τάσο, τον ιδιοκτήτη μου, και τον υποπαραγωγό μου, τον κύριο Κυριακίδη Κυριάκο, που μου δώσανε την ευκαιρία να... Είμαι λίγο συγκινημένος. Συγκινήστε κιόλας. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι λιγάκι. Μετά από τόσο καιρό. Εντάξει. Καλά. Συγχωρέστε με. Δεν πειράζει. Κύριε Βασιλιάδη, λοιπόν, όντως τελικά το σπάσατε το ρόδι, εσείς λιγότερο συγκινημένος. Ναι, ναι, ναι. Αξιοποίησε ουσιαστικά την ταχύτητα που έχει και ήταν και όντως πολύ ισχυρή η ύπευση. Καταρχήν, συγχαρητήρια στο άλογο και στον αναβάτη. Είναι οι αιχμές του δόρατος και εκείνοι αγωνίζονται. Όλοι οι υπόλοιποι βέβαια κάνουν μια προσπάθεια, αλλά αυτοί πρέπει να πάρουν τα πρώτα εύσημα. Φέτος από το υποφοβείο πήραμε το πρώτο γκανιά, λίγο αργά βέβαια, αλλά έγινε αυτό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Η Εμμανουέλα είναι μια φοράδα η οποία είναι αξιόμαχη, προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Είναι μια μικρή νίκη, αλλά είναι πολύ σημαντική για μας. Αυτή τη νίκη, λοιπόν, θα ήθελα να την αφιερώσω στους αφανείς ήρωες, γυναίκες που δουλεύουν μέσα στους στάβλους. Είτε είναι μάνες προπονητών, είτε είναι γυναίκες προπονητών. Αυτές είναι αφανείς ήρωες, οι οποίες δεν φαίνονται πουθενά. Σε αυτές, λοιπόν, αφιερώνουμε αυτή τη νίκη της Εμμανουέλα. Στη μικρή, αλλά σημαντική για μας.